να μιλήσουμε με την κυρία Λίνα Ντούμιτς, η οποία είναι από την Ουκρανία, βέβαια, καταγωγή από την Ουκρανία, κάτοικος Ηρακλείου. Να την ευχαριστήσουμε και να την καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας, κυρία Ντούμιτς. Καλησπέρα. Από ποια περιοχή της Ουκρανίας κατάγεστε? Μένουμε στη πόλη Μπέλαια Τσέρκα, που είναι 80 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση που είναι στη πόλη μας ηρέμησε πριν μία ώρα. Όλη μέρα είχαμε σιρήνες, είχαμε χτυπήματα. Δυστυχώς, τη νύχτα προς το πρωί χτύπησε... χτυπήσανε το αεροδρόμιο στρατηγικό που έχουμε στη Μπέλαια Τσέρκα και πολυκατοικία. Έχετε μιλήσει με δικούς σας ανθρώπους εκεί στην περιοχή? Είναι καλά? Έχουν κινδυνέψει? Όχι, γιατί μόλις ακούνε σιρήνες, όλοι πάνε στα υπόγεια που έχουν φτιάξει για να μπορούν να μείνουν, γιατί ακόμα στην Ουκρανία είναι χειμώνας και είναι κρύο, δεν μπορείς να μείνεις στο υπόγειο. Οπότε είναι πρόβλημα, αλλά τα έχουν φτιάξουν και μόλις ακούνε σιρήνες μπαίνουν όλοι κάτω. Απλά βέβαια το πρόβλημα είναι καλά, αλλά περιμένουμε ώρα με την ώρα ότι θα χάσουμε επικοινωνία, γιατί δυστυχώς το τελευταίο χτύπημα που είχαμε ήταν στο Κίεβο, αυτό που είδατε μάλλον στα... στις ειδήσεις. Δηλαδή, οπότε μέχρι και αυτή την ώρα, ότι μάλλον θα χασεί. Μέχρι και αυτή την ώρα έχετε τηλέφωνο, έχετε επικοινωνία, υπάρχει σύνδεση με τους δικούς σας, απλά πιθανότατα να κοπεί το βράδυ. Πιθανόν ναι. Γι' αυτό τώρα πριν μισή ώρα η αδερφή μου έστειλε μήνυμα, λέει ακόμα έχουμε επικοινωνία, αλλά αν δεν θα έχουμε, να ξέρεις ότι είμαστε καλά. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα πριν μισή ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκεί στην περιοχή από την οποία κατάγεστε έχουν χάσει τη ζωή τους? Υπάρχουν νεκροί δηλαδή στην περιοχή? Ναι, στη πόλη μου που τη νύχτα, όπως σας είπα, χτύπησε η πολυκατοικία, χάσανε ζωές 16 άτομα. Τα 16 άτομα ήταν φοιτητές, γιατί ήταν πολυκατοικία από το πανεπιστήμιο που έχουμε στη πόλη μας, και 16 φοιτητές δυστυχώς σκοτωθήκαν. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς είναι να βρίσκεστε μακριά από τους δικούς σας ανθρώπους αυτή την περίοδο, αυτές τις στιγμές. Δύσκολο νομίζω να πάμε το βράδυ για ύπνο, γιατί δεν ξέρω τη επόμενη ημέρα όταν θα ξυπνήσω αν θα μπορώ να τους μιλήσω. Αυτό είναι νομίζω το πιο δύσκολο. Το άλλο κομμάτι που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τους βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Ευτυχώς οι κοπέλες, η ουκρανική κοινωνία εδώ από την Κρήτη έχουν μαζευτεί. Τώρα προετοιμαζόμαστε βοήθεια να στείλουμε στην Ουκρανία, στο στρατό. Τουλάχιστον έτσι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Μάλιστα. Να ευχηθούμε αυτή η τραγωδία, αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει, να ολοκληρωθεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα για σας και την οικογένειά σας και με το καλό να τα ξαναπούμε κάτω από άλλες συνθήκες, κυρία Ντούμιτς. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.